για τον Ολυμπιακό το 1-0 σε ένα μάτς που τουλάχιστον στο τέταρτο σετ εκεί στο 13-8 φαινόταν χαμένο. Σίγουρα. Ήταν ένα καταρχάς ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και περίεργο παιχνίδι. Θεωρώ κάποια στιγμή το momentum του αγώνα έχει γύρει για το εθνικό και εκεί έπρεπε να αντιδράσουμε. Νομίζω ότι αντιδράσαμε σωστά και παρότι θεωρώ ότι πιέσαμε πάρα πολύ καλά με το σερβίς σε μεγάλο διάστημα, εμείς είχαμε πρόβλημα στην επίθεση. Δεν είχαμε λύσεις επιθετικές. Δηλαδή το παιχνίδι μας πήγε, θα έλεγα, ήταν μονότονο. Δεν βρίσκαμε λύση στην επίθεση και παρότι πιέσαμε τον αντίπαλό μας εκεί που πονάει και το είχαμε σχεδιάσει, δεν μπορέσαμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις σε όλο τον αγώνα. Θεωρώ ότι στο τέλος βρήκαμε ρυθμό έστω με όλα αυτά που γίνανε και νομίζω ότι ήμασταν πιο ψύχρεμοι, πιο έμπειροι θα έλεγα και πιο αποφασισμένοι ώστε να πάρουμε τη νίκη. Και έτσι ήρθε η νίκη και το πρώτο βήμα. Είναι μόνο ένα βήμα. Θεωρώ ότι αύριο αυτό θα έχει μεγαλύτερη αξία αν αύριο κάνω ένα καλά για την ομάδα μου. Γιατί μετά θα έχουμε τον χρόνο και να δούμε πολλά πράγματα τεχνικά, αλλά και να υπάρχει ξεκούραση και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για τους αντιπαλούς. Υπάρχει κάποια ερώτηση, συνάδελφε. Έχουμε εικόνα της κατάστασης του Μπούμπη και πόσο εύκολο είναι να ξέρει ένας προπονητής ότι παίζει με έναν διαγώνιο ο οποίος... Θα συμφωνήσω καταρχάς σε αυτό που είπε ο Σάκης πριν, ότι όταν πάει σε ένα τελικό, η αλήθεια είναι ότι μπαίνεις μέσα και παίζεις. Δηλαδή μπορεί να φωνάς, μπορεί να έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα. Φυσικά αυτό όμως δεν σου βγάζει τον πραγματικό εαυτό, έτσι. Δηλαδή, όσο και να θες να το κάνεις, και δεν μιλάω μόνο για τον Μπούμπη, μιλάω για τον οποιοδήποτε αθλητή, και ο Μαρούλης είναι Μπικέ, έτσι και έχει μείνει ίσχυρο. Δηλαδή, το παιδί κανονικά δεν θα έπρεπε να μπει και ήταν λάθος. Από εκεί πέρα όμως έχει δίκιο. Όταν μπαίνεις ένα τελικό, πρέπει να ξεχνάς ότι έχεις και να προσπαθείς να βγάλεις τον καλύτερο εαυτό. Νομίζω ότι οι δικοί μας αθλητές, οι δικοί μου αθλητές, κάνουν αυτό που μπορούν. Δηλαδή είναι μια πραγματικότητα. Από εκεί πέρα εμείς προσπαθούμε μέσα από τον ίδιο μας τον εαυτό να βρίσκουμε λύσεις ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και να παίρνουμε τα παιχνίδια. Νομίζω σήμερα έγινε αυτό. Έτσι, μπορεί να είχαμε σε δύσκολη μέρα το διαγώνιο μας, που είναι βαρόμετρο. Έτσι. Αλλά κάποια στιγμή βρήκαμε τη λύση, είτε με τον κύριο με τον Μενέλα τον Κουκκινάκη, απελευθερωθήκαν λίγο οι ακραίοι μας και είχαμε ακόμα μια επιλογή. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα αύριο είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Αύριο μπορεί να είναι καλύτερα, και ο Μπούμπη μπορεί να είναι καλύτερα, δεν είναι κάτι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο τη μια μέρα ξυπνάει και είναι καλά, και την άλλη μέρα δεν είναι καλά. Οπότε είναι. Αλλά από εκεί πέρα συμφωνώ απόλυτα ότι είναι τελική και στους τελικούς πλέον δίνεις το 100%. Δηλαδή και να πουνάς ή να έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα. Δεν έχω κανένα παράπονο φυσικά από κανένα παιδί. Το κάνουν όλοι αυτό εδώ πέρα και νομίζω φαίνεται στο γήπεδο. Εύκολα ή δύσκολα παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Σήμερα νομίζω ότι πήραμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Γιατί ξαναλέω, θεωρώ κάποια στιγμή ότι το momentum του παιχνιδιού ήταν υπέρ του εθνικού. Δηλαδή, νιώθαμε όλοι ότι ο εθνικός έχει τον έλεγχο και ότι έτσι θα κυλήσει το παιχνίδι. Νομίζω καταφέραμε και το αλλάξαμε και είναι πολύ σημαντικό και κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Δηλαδή, ο εθνικός ενώ ήταν καλύτερος, έχασε μέσα από τα χέρια του ένα παιχνίδι. Νομίζω αύριο είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι η συγκέντρωση και το πιο έξυπνο παιχνίδι μπορεί να κάνει κάθε ομάδα θα κρίνει το αυριανό αποτέλεσμα. Υπάρχουν αλλαγές που μπορεί να κάνει. Ορίστε. Υπάρχουν αλλαγή. Εντάξει, οι προπονητές αυτό προσπαθούν να κάνουν. Να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους ώστε να αλλάξει ο ρυθμός όταν κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, άλλες φορές πιάνει, άλλες φορές δεν πιάνει. Έτσι. Σήμερα νομίζω ότι πήγε καλά. Σήμερα νομίζω ότι ο Κοκκινάκης μας έδωσε πολλές λύσεις. Η ανησυχία των οπαδών του Ολυμπιακού είναι ότι αυτοί οι παίκτες που έχουν πρόβλημα τραυματισμών και κάνουν τις αποθεραπείες τους θα αντέξουν μια σειρά πενταγώνων. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ όχι να ιατρικά το λέω, μιλώντας με το δηλαδή, ιατρικό team. Είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά μπαίνουν και δίνουν το 100%. Τώρα μπορεί με στη διάρκεια του παιχνιδιού κάποιος να σταματήσει γιατί δεν θα μπορεί. Σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει συνέχεια. Αλλά τουλάχιστον οι δικοί μου αθλητές αυτοί που έχουν τα προβλήματα κάνουν αυτό εδώ πέρα. Τώρα, αξίζει αν έρθει εκείνη η ώρα, βλέπουμε τι κάνουμε. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτό που έχουμε μιλήσει, αυτό που έχουμε πει είναι παιδιά μπαίνουμε, δίνουμε το 100% και από εκεί πέρα αν δημιουργηθεί το οριακό πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορεί κάποιος να συνεχίσει, θα ψάξουμε να βρούμε την επόμενη λύση. Μάλιστα.
Εντάξει, και να το ευθυμίσουμε λιγάκι στο φινάλε, πόσοι τελικοί προβλέπετε ότι θα παιχτούν? Στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο. Να σε πάρω στο βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε από το οικοδεσπότη. Μια πρόβλεψη έτσι. Οικοδεσπότη. Λοιπόν, εντάξει, εγώ για τη δική μου ομάδα θέλω να πάει στα 3 παιχνίδια. Είμαι ξεκάθαρος. Θεωρώ ότι αυτό ευνοεί την ομάδα μου. Δεν λέω ότι είναι εύκολο και ούτε ότι μπορεί να γίνει. Ναι, εντάξει. Αλλά εντάξει. Είναι ξεκάθαρο ότι στόχος είναι να τα δώσουμε όλα στο αυριανό παιχνίδι και από εκεί και πέρα νομίζω έχουμε μέρες και να ξεκουραστούμε και να μαζέψουμε πράγματα και να πάμε πολύ πιο ελεύθεροι ώστε μετά η Αλεξανδρούπολη να έχει αυτή τη μεγάλη πίεση. Και στόχος είναι αυτός εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα εντάξει, θα το προσπαθήσουμε, δεν σημαίνει ότι θα το πετύχουμε 100%, αλλά αυτός είναι ο στόχος και αυτό θα προσπαθήσουμε. Μάλιστα. Coach. Αύριο. Μια ερώτηση και από τους δύο για τη διαιτησία. Δεν μου αρέσει να μιλάω στο καθημερινή διαιτησία, έτσι ό,τι είναι, αλλά νομίζω ότι έκανε σε κρίσιμα σημεία εισβάζοντας κάποια άλλα. Ας πούμε στο πρώτο σετ, που άλλαξε και τη ροή του πρώτου σετ, δεύτερη μπάλα έβαλα την χέρια μέσα ο Γιούρισιτς, δεν έδωσε υπέρβαση και συνεχίστηκε. Επίση έδωσε υπέρβαση του Σιδρόπου. Στο τέταρτο σετ, νομίζω ότι ήταν γύρω στο 18-19, η επίθεση του Ιβάν, block out, μπάλα πήγε out, κακώς ζητήσαμε βίντεο ελεύθερη, είχε βγει πρώτη μπάλα, καθαρά. Πάτσε γραμμή ο Καλδίαρα από 3 μέτρα. Δεν το έδωσε. Κάποια πιαστά, κάποια στιγμή διαμαρτύρηκαν. Βάσει πως είναι κάποια πράγματα τα οποία σε ένα μάτσι τέτοιο περνάμε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο τέλος είναι τέσσερις μπάλες. Στην δικιά μας επίθεση. Πέρασε και ο Μιχαήλ και ο Χάρης ο Κόμπιος και δεν το είδε. Δεν το είδε, δηλαδή φιλέδες. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι γίναν κάποια λάθη. Λάθη θα γίνεται πάντα από τη διαιτησία, αλλά νομίζω αν κάποιος που ήταν σήμερα στο παιχνίδι πιστεύει ότι κρίθηκε το αποτέλεσμα από τη διαιτησία, νομίζω ότι δεν θα είναι. Λέω ότι ήταν τραγική η διαιτησία. Λάθη γίνονται, ναι. Λάθη γίνονται. Δεν είναι ότι για τελικό τέτοια λάθη. Δηλαδή και εγώ θα μπορούσα να αναφέρω κάποιες, όπως ο Σάκης λέει, θα μπορούσα να αναφέρω και εγώ την δική μου ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σίγουρα πιο προσεκτική. Εντάξει, υπάρχει πίεση και για αυτούς, αλλά νομίζω ότι σήμερα το αποτέλεσμα δεν το έπαιρνε οι διαιτητές. Από εκεί πέρα ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτική και ειδικά στους τελικούς, νομίζω ότι είναι αυτονόητο το οποίο έδωσε.